ένα πρόβλημα που με ταλανίζει, που τριβελίζει το μυαλό, είναι γιατί φοράμε ρούχα. Λογικά μετά τις προβιές που φόρεσαν οι άνθρωποι για να ζεσταθούν, περάσαμε σταδιακά στα ρούχα, okay. Γιατί βάλανε τις προβιές, γιατί κρυώνανε το χειμώνα ή ξέρω εγώ, φτιάχναν κάτι με χόρτα, ποιος ξέρει, τα πλέκανε, τα γνέσανε, το μαλλί από τα πρόβατα, κάτι. Δέρνανε το ζώο και το κάνανε την προβιά του να σκεπαστούνε μέσα στη σπηλιά, πολύ ωραία. Μετά, γιατί φορέσανε παπούτσια, εντάξει, είναι εύκολο να το βρούμε, γιατί για να μην πατάνε αγκάθια και τραυματίζουν τα πόδια τους. Όλα μέχρι εκεί είναι πολύ λογικά. Μετά περνάμε στο βρακί. Γιατί άρχισαν οι άνθρωποι να φοράνε βρακί? Γιατί λογικά στις αρχές είχαν μόνο το ρούχο από κάτω, πηγαίνανε, θέλανε να κατουρίσουνε, όπου βρισκόντουσαν κατουρούσανε, θέλανε να κάνουν κακά τους, καθόντουσαν κούκου και κάνανε κακά. Όλα είναι πολύ ωραία μέχρι εκεί. Αλλά γιατί φορέσανε βρακί? Και μία σκέψη που κάνω είναι γιατί η περίοδο των γυναικών άρχισαν να τρέχουν αίματα, λογικά, και με κάποιο τρόπο έπρεπε να το καλύψουν αυτό το πράγμα, γιατί τα αίματα και στις θρησκείες θεωρούνται βρώμικα, τα αίματα της περίοδου θεωρούνται κάτι βρώμικο, και γι' αυτό και δεν πλησιάζανε τη γυναίκα, δεν είχαν σεξουαλική επαφή μαζί της, γιατί θεωρούνταν βρώμικο το αίμα. Οπότε λογικά κάπως έτσι πρέπει να καθιερώθηκε και πρώτα στις γυναίκες μάλλον το βρακί. Μέχρι εκεί έχει ένα νόημα. Τώρα βλέπουμε μία γυναίκα να περπατάει μόνη της στο δρόμο, έναν άντρα, ένα παιδί, και να φοράει μάσκα. Έναν κύριο μεγάλο σε ηλικία, να φοράει μάσκα, περπατώντας μόνος του στο δρόμο. Και αναρωτιέμαι, γιατί άραγε? Μάλλον πρέπει να είναι η συνέχεια του βρακιού. Μάλλον δεν εξηγείται αλλιώς. Ή επειδή οι άνθρωποι αγαπάμε τον εαυτό μας και όπως είμαστε τώρα τον αγαπάμε όλο και περισσότερο, έχουμε εξοβελήσει τον θάνατο σε κάτι πολύ κακό, τον έχουμε εξοβελήσει στο πύρτο εξώτερο, ότι είναι σαν τιμωρία αν δεν είμαστε καλά παιδιά, ότι θα πεθάνουμε, κάπως έτσι. Και επειδή μας αρέσει μάλλον να μυρίζουμε τα χνότα μας, υπάρχει ένα είδος αυτοερωτισμού, μπορεί να το πεις. Γιατί και όταν κάποιος είναι παντρεμένος, ας πούμε, και το πρωί ξυπνάει το ζευγάρι, και έχει περάσει ο πρώτος, ο μεγάλος, ο πολύ ο έρωτας, που δεν σου μύριζε τίποτα, δεν σε δυσαρεστούσε τίποτα επάνω του ή επάνω της, αρχίζει να σου μυρίζει, αν έχει να πληθεί, ξέρω εγώ, μία μέρα, αρχίζει να σου μυρίζει το χνότο του φυσικά, αρχίζει να σου μυρίζει
η περίοδός της, αν δεν έχει κάνει μπάνιο για λίγες ώρες. Και όσα μέχρι τότε ήταν ελκυστικά επάνω του ή επάνω της, αρχίζουν να γίνονται αποθετικά. Αλλά για τον εαυτό σου, σου αρέσει από ό,τι φαίνεται να μυρίζεις το χνότο σου. Σου αρέσει να μυρίζεις αυτά που εκπνέεις. Οπότε ίσως αυτός να είναι ένας λόγος που έχει πιάσει τόσο πολύ η μάσκα και ίσως σε λίγο καιρό να, αν κυκλοφορείς χωρίς μάσκα, να θεωρείς κάτι σαν ξεβράκωτος, κάτι σαν ξυπόλυτος, κάτι σαν χωρίς το επάνω μέρος του μαγιό για τις γυναίκες ή το κάτω μέρος του μαγιό για τους άντρες, κάπως έτσι, αν ξεδιάντροπος. Μπορεί. Ναι, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Και έτσι να καθιερωθεί και αυτό. Γιατί σίγουρα όταν πρωτοβάλανε ρούχο ως ρούχο και όχι για να τους προστατεύει από το κρύο, ρούχο κανονικό. Τώρα ας πούμε εγώ φοράω μία μπλούζα, ένα βρακί, μία φούστα και ένα ζευγάρι παντόφλες. Είμαι κάπως έτσι λοιπόν. Είμαι κάποιας περασμένης ηλικίας, οπότε αν με έβλεπε κανείς στο δρόμο χωρίς την μπλούζα μου, εντάξει, λογικά θα καλούσε την αστυνομία να με μαζέψει. Αν με έβλεπε χωρίς τη φούστα μου, μόνο με το βρακί, ακόμα χειρότερο. Αν με έβλεπε ξυπόλυτη, εντάξει, θα έλεγε ότι είμαι γυφτάκι. Αν έβλεπε έναν άντρα χωρίς παντελόνι, εντάξει, θα τον περνούσαν για τρελό επιδειξία και θα τον μπουζουριάζανε. Μάλλον κάπως έτσι θα γίνει. Καλά, αν με έβλεπαν χωρίς βρακί, κυκλοφορούσα χωρίς φούστα και χωρίς βρακί, εντάξει τότε. Εντάξει, δεν θα την γλίτωνα και πολύ. Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια, πρέπει το βρακί να χρησιμοποιήθηκε και σαν ένα είδος αποτροπής του βιασμού. Γιατί αν την έβλεπε την άλλη ξεβράκωτη στο δρόμο, λογικό είναι, θα την κουτούπωνε οποιοδήποτε περνούσε. Μετά σιγά σιγά με το βρακί, μετά το κάνανε και τη ζώνη αγνότητας που τις κλειδώνανε κιόλας, που τους φορούσαν ένα σιδερένιο πράγμα και τις κλειδώνανε. Όταν έλειπε ο σύζυγος να μην την τσιου-τσιου κάποιος άλλος, τέλος πάντων. Τώρα δηλαδή με τη μάσκα τι φοβόμαστε, μην μας βιάσουν από το στόμα. Δεν ξέρω, ένας γέρος ας πούμε, τι φοβάται. Μην του τον χώσουνε στο στόμα. Δύσκολο να το σκεφτείς. Αλλά ίσως έτσι δύσκολο παρομοίως να ήταν και όταν είπαμε φορέσαμε ρούχα, βρακιά κτλ. Το μόνο που είναι στο απειρόβλητο είναι τα παπούτσια, εντάξει, να μην πατήσεις τίποτα. Αν και τα μικρά παιδάκια, μέχρι να συνηθίσουν να μην περπατάνε ξυπόλυτα, γίνεται ολόκληρη μάχη στα σπίτια. Τους λέμε, είσαι έτσι, θα κολλήσεις, θα πάθεις κάτι, θα είσαι σαν τα γυφτούλια,
θα σου μπει κανένα γυαλί σπασμένο, θα σου μπει κανένα γκάφι κτλ. Κτλ. Αλλά τα μικρά που έχουν, δεν έχουν αναπτύξει ακόμα αυτή την υποκριτική λογική που αναπτύσσουμε εμείς οι ενήλικες, αυτά είναι ακόμα πάνε ενστικτοδός. Οπότε το ένστικτο τι τους λέει, ότι πρέπει να γιώνεσαι, να είσαι σε επαφή με τη γη, όσο γίνεται περισσότερο. Για να δούμε λοιπόν με τη μάσκα τι θα γίνει. Βλέπεις έναν ωραίο νεαρό να έχει φορεμένη τη μάσκα. Μια ωραία νεαρή, πανέμορφη,